πώς εκδότες μεγάλων εφημερίδων τα κάνανε πλακάκια η κυβέρνηση με τους δικαστικούς για να μην αποδώσουν αυτά τα οποία χρωστάγανε. Γιος δικαστή, μεγάλου δικαστηρίου του Ελεκτικού Συνεδρίου, διορίστηκε σε διοίκηση νοσοκομείου. Με ποιο σκοπό ο δικαστής του Ελεκτικού Συνεδρίου να γλιτώσει τον εκδότη του πρώτου θέματος από το να πληρώσει 4,5 εκατομμύρια που το πιάσανε με την τσάντα στα ελληνοελβετικά σύνορα. Εδώ γίνεται, θέλω να σας πω ότι αυτό, ξέρετε ότι στο Υπουργείο Άμυνας καμία σχεδόν σύμβαση από αυτές που βρήκαμε δεν είχε μέσα ηγετική επιστολή τραπέζης. Μάλιστα. Ποιοι το πάνε? Πες μου, ποιοι? Ποιο μέσο? Ποιο δημοσιογραφικό? Αυτό που έχει πει μόνο το λέτε. Αλλά να σας πω τι γίνεται γι' αυτό. Καταρχήν δεν κοστίζουν 500 εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα το υπογράψαν 3 Κυσαία προηγούμενα. Το έχει υπογράψει ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Σαμαράς και όλοι οι υπουργοί άμυνας που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Δεν αποτελεί πρόταση πολιτική, είναι πρόταση του πολεμικού ναυτικού. Δεν κάνουν 500 εκατομμύρια. Κάνουν 350 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 150 πάνε στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Αλλά ξέρετε τι κάνουν αυτά τα αεροπλάνα? Το ψάξατε σε ρεπόρτερ. Ξέρετε? Όχι, χρειαζόταν. Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα αυτά που δεν υπάρχουν δίνουν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνουν παραβίαση κάθε μέρα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί τα τουρκικά αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας που πετάνε προκειμένου να εξυπηρετήσουν, λέει, ανάγκες του ΝΑΤΟ. Βάζουν μια ανατοϊκή σημαία επάνω και πετάνε στο Αιγαίο, παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, λέγοντας ότι είναι ανατοϊκά. Πώς θα πάμε σε να κάνουμε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και με τις άλλες χώρες όταν δεν έχουμε αεροσκάφη τα οποία θα ελέγχουν την περιοχή της δικής μας ΑΟΣ? Μην ακούτε λοιπόν. Ξέρετε ποιοι χάσανε? Χάσανε οι αντιπρόσωποι και οι μιζαδόροι και οι απατεώνες δημοσιογράφοι που τα αρπάζανε. Διότι αυτό είναι μια διακρατική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχει μίζα. Και όταν δεν έχει μίζα, δεν θα τα αρπάξει ούτε ο υπουργός, ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο αντιπρόσωπος, ούτε όλα αυτά τα λαμόγια τα οποία βγαίνουν και τόσα χρόνια γίνονται δισεκατομμυριούχοι από τα πρωτοσέλιδά τους και συνεχεία τα παίρνουν σε τσάντα, σε σακούλα και πάνε στην Ελβετία. Αυτοί είναι που φάρανε το μισθό το δικό σας, την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτοί οι απατεώνες.